Είναι σύμβουλο. Οι στιγμές που βιώνουμε είναι πρωτόγονες και δραματικές. Ίσως βρισκόμαστε στην πιο κρισιμότερη στιγμή μετά την απελευθέρωση του τόπου της Δημοκρατίας. Είμαι βέβαια σίγουρος μετά την διαδικασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι το σύνολο των συμπολιτών μας δεν γνωρίζει το διέτηση. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, πιστεύω ότι και πολλοί από τους φορείς, ακούγοντας κυρίως τοποθετήσεις των βουλευτών, δεν γνωρίζουν ή κάνουν πως δεν θέλουν το τι έρχεται. Κυρίες και κύριοι, η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση του ελληνικού λαού. Είναι εθνική υπόθεση όλων και δεν προσφέρεται για πολιτικές και κομματικές αντιπαραθέσεις. Το λέω αυτό γιατί προχθές επανέλαβε μια διαδικασία πολύ καλύτερη στην τοποθέτηση των κυρίων βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πραγματικά αναρωτηθήκαμε όλοι αν έχουν κατανοήσει το τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουν. Ομιλών, έχοντας μια διαχρονική πορεία από τη μέρα που μπήκε στην επιχείρηση και είμαι περήφανος για αυτό με όλες τις κυβερνήσεις, είμαστε πάντα μπροστά. Αυτά τα κάνουμε τώρα. Ακούστε κυρίες και κύριοι. Άλλο μετάβαση, άλλο δίκαιη μετάβαση και άλλο αυτό που πάει να γίνει. Όλοι ξέραμε από το 10, κάναμε τους αγώνες, ότι πάμε στη μεταγραφή περίοδο. Τα προηγούμενα χρόνια δίναν έναν αγώνα ξέροντας ότι ο Άης Καρδιάς και ο Άης Αμυνταίου έχει ημερομηνία λήξης, δώσαμε έναν αγώνα πάει 32.000 ώρες για να τελειώσει το 2021. Δίναμε έναν αγώνα οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου να γίνουν επενδύσεις και να πάνε από 30 που τελειώνουν οι ώρες. Και παράλληλα είναι μια καινούργια μονάδα, η πιο σύγχρονη στην Ευρώπη. Τώρα κάνει μια Γερμανία και μια καινούργια με λιθάφρακα 1100 ΜΒ προσαρμόμενο. Και ξέραμε ότι θα πάει για το 50. Αυτό που μας επιβάλλουν σαν ευρωπαϊκή χώρα, ότι μετά το 50 δεν υπάρχει καμία μα καμία ηλεκτρική μονάδα. Κανένας δεν μας επιβάλλει να πάμε στο οποίο. Ξέραμε και μάλιστα μετά τη γεννό ως συνδικάτο, αντισταθήκαμε και την προσοχή σας έχει σημασία. Το προηγούμενο ΕΣΕ που προέβλεπε 17% το 30, όχι σήμερα, και λέγαμε είναι καταστροφή. Γιατί το 34 μονάδες είναι λίγες. Και περίπου στο 8,5% στο 40. Και λέγαμε θα κάνουμε διαδικασίες γιατί το 40 να πάει το 50 και πού θα χωρέσει. Προχθές ακούσαμε όλοι και πιστεύω και ο κύριος Μάντζαρης να ήταν στο βήμα του ΙΕ δεν θα τα λέει αυτά. Το 28 κλείνει. Ακούστε λίγο μια παρένθεση. Άρα έχει αποφασιστεί ότι η Κολοαίδα 5 δεν θα δουλέψει, θα σταματήσει και δουλεύουν και 2.000 άτομα παρακάτω θέσεις εργασίας. Γιατί δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι τελειώνοντας το τέλος του 21, αρχές του 22 θα δει η συμβολική κρίση, τέλος του 21, θα δουλέψει για 5 χρόνια και θα σταματήσει το 28. Άρα μας φέρνει μια παράμετρο στο τι θα αποφασίσει. Είναι και να πούμε κάτι άλλο. Αυτά που είπε ο κ. Πρωθυπουργός στο βήμα του ΕΕ, τα επανέλαβε λίγες ημέρες μετά στα εγγένεια του κυρίου Μητυλινέου, εγγενιάζει ένα αποστάσιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ευθέως ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι τέλος με τους λιγνίτες, όλοι εσείς που δραστηριοποιείτε επιχειρηματίες στο φυσικό αέριο, ελάτε να πάρετε δάνεια, τρέξτε. Εγώ το καθήκον το έκανα, τελειώνω με τους λιγνίτες, είδε είναι έτσι. Η ΑΠΕ, που πολλοί δεν την πανίζουν, δεν έχει βρεθεί ο τρόπος να αποκέμεται. Αυτό σημαίνει τώρα που είναι νύχτα, δεν παραπαράγουμε. Ή όταν δεν ψάχνει. Τώρα να βρουν τον τρόπο αυτό που λένε για μπαταρίες, θα πάει μέχρι το 26. Άρα πεδίο λαπρό για μονάδα βάση στο φυσικό αέριο. Καμία χώρα, ακόμα και οι χώρες που πεισάνε, οι χώρες που έχουν νερά, δεν είναι εξαρτημένες κατά ένα μόνο από τη ΣΑΠ. Έχουν μονάδα βάση. Για εμάς θα μην είναι. Που στα διακά ξέραμε να πέφτει, ξέραμε που θα πάει το 28, ξέραμε πώς θα καθούν, αλλά αυτό που πάει να γίνει πρωτόκολλο. Γι' αυτό το ζητάμε τη βοήθεια. Πέρασε να μην καλά, κάνουν οι κυβερνώντες διαχρονικά που είναι απέναντί μας, θα αποφασίσουν. Είμαστε σε μια περιφέρεια με 300.000 κατοίκους, γιατί δεν είναι μόνο η υπόθεση του Βόρειου Κοζάνης και της Φλόρινας, είναι η υπόθεση όλης της Μακεδονίας και εμείς θα αποφασίσουμε διαφορετικά. Να συμμορφωθούμε με τις αποφάσεις του Παρισιού του Κιώτο, που λέει τι, σταδιακή απεξάρτηση. Και παράλληλα να σχεδιάσουμε κάτι που δεν κάναμε τα προηγούμενα χρόνια την επόμενη μέρα. Που έχει αργή μόνο αν υλοποιηθεί το σχέδιο του 28. Σα παρακαλώ, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα, δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς το τι θα συμβεί. Θα σα πω δύο πράγματα, δεν είναι μόνο αυτές τις θέσεις που είπαμε. Σήμερα που μιλάμε, γύρω στους 2050 δουλεύουν στην Τολμαϊδα 5. Οι 1.800 από την περιοχή μας και περίπου 230 κοντά την εταιρεία. Σε 1,5 χρόνο θα σταματήσει, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα έχουμε αυτοκτονίσει. Χίλιες θέσεις χαθήκανε το τελευταίο 15ο με τις συνταξιοδοτήσεις. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι ακουστήσεις. Φέρω τον κόσμο σύνταξη, συρρυκνώνω το προσωπικό και κάνω.
έγινε κατορή στο αρχαίο Μιντέο. Καθήκαν 308 μήνα που γίνουν. Σήμερα που μιλάμε, με ακριβώς τον λογαριασμό, 8 μήνα και δίμηνα σε αιτήσια βάση σε όλους τους σταθμούς είναι γύρω στα 1900. Από του χρόνου, όχι αργότερα, από του χρόνου τώρα που θα βγει ο νέος σχεδιασμός οικονομικός με δεδομένο να πέσει γερή μαχαίρια, και εδώ υπάρχει μια διαφορά, κύριε Στυλ. Δεν θα κλείσουν όλα το 28. Το 28 τα τελευταία. Τον Αμάιο θα κλείσει το αμύντιο, το αρχαίο Μιντέο, το Χαΐσα Μιντέο. Περίπου 600 μόνιμες θέσεις εργασίας που αναγκαστικά θα μετακινηθούν και θα σταματήσουν τα 8 μήνα που παίρνουν άγιο μέχρι στην Αρχαία. Ή ένα-δύο στον αέρα, ή τρία-τέσσερα στον αέρα, ή δύο στον αέρα. Και λίγο μετά, ο Άγιος Καρδιάς. Συρρυκνώνοντας και μένω το 28, γιατί άκουσα έξω ότι μέχρι το 28. Μέχρι το 28 μπορεί να δουλεύουν μόνο οι 5 του Αγίου Δημητρίου και οι 5, γιατί εγώ δεν θα πιστεύω ότι θα τολμήσει κανείς στη μεγαλύτερη επένδυση που έκανε τα τελευταία 15 χρόνια η χώρα, στην πιο σύγχρονη μονάδα. Η πιο σύγχρονη μονάδα που 40 ευρώ να πάει ο τόνος από το 28 που είναι να μπει η πρώτη. Γιατί 41,5 βαθμό απόδοση. Κανένα ιδιότητα, όλο και να το ψυχοέρω δεν θα σκαμίσει. Αλλά τα συμφέροντα τονίσαμε τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Έξω οι Ελληνίδες, αλλά έξω και η μονάδα, η καινούργια για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να κάνουμε καινούργιες μονάδες. Αυτά όλα πρέπει να συμπληρωθήσουν και υπάρχει εθνική υπόθεση. Ο Μιλόν ήταν αυτός που πρώτος δεν άφησε σε βάση όλου τα παιδιά ένα μήνα κυβέρνηση του Πανδρέου να μην φύγει από τον Κωνσταντίνου. Ο Μιλόν είχε το φέρετρο όταν αυτή ο πρωθυπουργός στην περιοχή μας και να μην τονίζω, άρα είναι εθνική υπόθεση. Είναι πολύ σοβαρά τα παίρνονται, προέχει, αγαπητέ πρόεδρε. Να ενημερωθεί ο κόσμος που δεν το ξέρει. Αν σήμερα στον Ρωμό Κοζάνης και στην Κλόρινα και δεν είναι υπερβολή, ακόμα και σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στα πτάμενα εξαρτήματα, ξέρατε ότι έρχεται, το είπα και σε μια διαδικασία, θα χτυπούσαν πένθυμα οι καμπάνες. Δεύτερον, να γίνει μια επιτροπή με πρωτοβουλία των θεμάτων του περιφερειάρχη και προσώπους από όλους τους φορείς να επισκεφτούμε άμεσα τον κύριο Πρωθυπουργό. Με επιχειρήματα που έχουμε πάρα πολλά, να προσπαθήσουμε σε πρώτη φάση να κερδίσουμε τον χρόνο, να πάει προς τα πίσω ΕΣΕΠ, να μην πει ο ενεργειακός συνδυασμός. Που θα είναι πολύ πιο καταστροφικό από ό,τι ξέρουμε. Γεια, δεν μας ακούσουν, είμαστε μια ολόκληρη περιοχή και όπως διαχρονικά εδώ και 30 χρόνια να κάνουμε αγώνες, είναι τα συλλαγητήρια, είναι και μια σειρά από κινητοποίηση που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου και να αποτρέψουμε με τον τρόπο αυτά που έρχονται και παράλληλα μέσα από μια σειρά ταμεία που λένε μόνο χρήματα δεν έχουν, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Λένε για να πείσουμε αυτό για τη Γερμανία. Ακούστε κύριε, η Γερμανία πήρε μια απόφαση ότι το 38 θα σταματήσει όλες τις κοινικές μονάδες. Την αρχή του έτου. Ένα μήνα μετά βγήκε η βαριά βιομηχανία τη Γερμανία, βγήκε η βαθμία τη Γερμανία και λέει αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε 19 χρόνια. Γι' αυτό θα ξανάρθει για ψήφιση στη Βουλή. Ναι, μεν είναι η κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα ομόφωνα η βαριά βιομηχανία και ο Αθμιέ λέει δεν μπορεί σε 19 χρόνια να ετοιμαστούμε να κάνουμε όλα τα άλλα. Γιατί σα είπα, την κρατήσω καλά, ακόμα δεν έχει βρεθεί και δεν ξέρω πότε θα βρεθεί να αποθηκεύεται η ενέργεια από τη ΣΑΠ. Γι' αυτό είναι και δύο λαμπό για τα συμφέροντα. Καλά κάνουν οι κυβερνήσεις και αποφασίζουν. Είπε πριν ο Αδαμίδης που κάνει όλα τα θέματα του εργαλείου. Ότι πάντοτε διαχρονικά, τα εγκλήματα είναι διαχρονικά. Οι κυβερνήσεις κάνουν αυτό που κάνουν και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Διαχρονικά γίνανε τεράστια λάθη. Το μεγαλύτερο λάθος όμως έγινε το 2013, στον πρώτο τη Πολωνία, όταν την ίδια στιγμή και η Πολωνία και η Τσεχία ήταν σε χειρότερη μοίρα από εμάς. Το 2014 πήραν οι ρήπους, μπορούν και παίζουν και εμείς δεν πήραν. Άρα είναι η ώρα για τη συνάντηση, αγαπητέ Δήμαρχε. Σε συνδεσμό με την περιφέρεια και όλους, πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες άμεσα να ζητήσουμε σε πρώτη φάση συνάντηση από μια επιτροπή με τον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό να βάλουμε τα πράγματα με προτάσεις και στη συνέχεια πιστεύω ότι ξέρουμε από αγώνες, από δράσεις. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι αν είμαστε ενωμένοι, ο αγώνας θα είναι νικηφόρος γιατί έχουν την υποχρέωση απέναντι σε όλους αυτούς που δώσαν τη ζωή τους τόσα χρόνια. Ανοίξαν ορυχεία και σταθμούς να αφήσουμε κάτι και στα παιδιά πίσω. Ουέ και αλίμονο, εάν υλοποιηθούν τα σενάρια. Σα λέω καλό μας αγώνα.